Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Κλειστό παραμένει το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου, καθώς οι αίθουσες διδασκαλίες έχουν μετατραπεί σε λίμνες λόγω βροχής. Το πρόβλημα δεν προέκυψε με αυτήν την κακοκαιρία, χρονίζει. Πάμε αμέσως στην Κωνσταντίνα Παλαιολόγου, είναι στην αίθουσα σύνταξης. Καλησπέρα, Κωνσταντίνα. Καλησπέρα, Εύφη. Βλέπουμε και την κατάσταση που επικρατεί στις αίθουσες. Το πρόβλημα αυτό δημιουργείται κάθε φορά που βρέχει. Έφη, η οροφή του σχολικού κτηρίου μπάζει. Μόνο για σχολικό κτίριο δεν θυμίζει τις ημέρες της κακοκαιρίας. Έχουμε εδώ και τρεις ημέρες έντονες βροχοπτώσεις. Πήγαν χθες κανονικά οι μικροί μαθητές στο σχολείο για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους. Χτύπησε το σχολικό κουδούνι, αλλά τα παιδιά δεν μπορούσαν να μετακινηθούν ούτε στους διαδρόμους ούτε στις σχολικές αίθουσες, γιατί είχαν μετατραπεί ουσιαστικά σε ποτάμι. Έτσι, αναγκάστηκε η διεύθυνση του σχολείου για την ασφάλεια των παιδιών, μήπως κάποιο χτυπήσει. Ξέρουμε πως είναι τα μικρά παιδιά όσον αφορά στην ταχύτητα. Επικοινώνησε εκ νέου με τους γονείς, ζήτησε τα παιδιά να απομακρυνθούν από τις σχολικές αίθουσες. Οι καθαρίστες του σχολείου και το εκπαιδευτικό προσωπικό μαζί με το Σύλλογο Νέων Κηδωμένων επιστράτευσε σφουγγαρίστες, γκουβάδες. Αλλά όσο η βροχή συνεχίζεται και μπαίνει βροχή από την οροφή, δεν μπορούν να γίνουν μαθήματα στο συγκεκριμένο σχολικό κτίριο, με αποτέλεσμα ούτε σήμερα, λοιπόν. Ούτε και σήμερα. Γονείς, εκπαιδευτικοί, αλλά και η διεύθυνση του σχολείου να βρίσκονται στο ίδιο έργο θεατές κάθε φορά που βρέχει και αν υπαληθευτεί η μετεωρολογική. Είναι μια βροχερή όλη αυτή η εβδομάδα, οπότε μάλλον τα παιδιά θα χάσουν αρκετές ακόμα ώρες μαθήματος. Κλειστό και αύριο το σχολείο. Κωνσταντίνα, να σε ευχαριστήσω και να πάμε αμέσως τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, κυρίες και κύριοι. Είναι ο κύριος Ανδρέας Γιατράς, πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου. Κύριε Γιατρά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Για μια φορά ακόμη, θεατές στο ίδιο έργο, όπως είπαμε και πριν. Όταν βρέχει, δεν μπορούν να γίνουν μαθήματα. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, όπως είπατε. Πρόκειται για ένα κτίριο που είναι καινούριο, είναι 20 ετίας κτίριο. Δεν πρόκειται για μια παλιά κατασκευή. Που έχει προβλήματα διαγνωσμένα, τα οποία προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε με το έργο που έχει προκηρυχθεί από την περιφέρεια και έχει αναλάβει να το υλοποιήσει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Το έργο είναι σε εξέλιξη και παρουσιάζουμε και αυτό που αντιμετωπίζουμε τώρα είναι μια εικόνα καταστροφής στο σχολείο, ειδικά στις τάξεις του νηπιαγωγείου. Έχει μπει πάρα πολύ νερό, έχει γίνει μεγάλη ζημιά και μένει τώρα να αποτιμηθεί πρώτον η ζημιά που έχει γίνει στο κτίριο και το κατά πόσον είναι κατάλληλο το κτίριο. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Γιατρά. Μιλάμε, προκύπτει και θέμα στατικότητας του κτιρίου. Δεν γνωρίζω αν προκύπτει θέμα στατικότητας και δεν θέτουμε τέτοιο θέμα εμείς. Επειδή όμως εχθές είχαμε γενική συνέλευση και τέθηκε από τους γονείς το θέμα ότι ποιος θα ελέγξει το κτίριο για να μπουν τα παιδιά μας πάλι μέσα, γιατί η βροχή... το κτίριο έμπαζε από παντού στις τάξεις που έχουν το πρόβλημα. Έχει ζητηθεί να γίνει έλεγχος καταλληλότητας, όχι στατικότητας. Δεν νομίζω ότι είναι θέμα στατικότητας. Καταλληλότητας, γιατί υπάρχει ρεύμα, υπάρχουν διάφορα πράγματα που πρέπει να ελεγχθούν κατά πόσο είναι κατάλληλο το κτίριο για να μπουν τα παιδιά μέσα στις τάξεις. Αυτό είναι το σημαντικό πρόβλημα. Θα χαθούν μέρες μαθημάτων και αύριο δεν θα γίνει μάθημα σίγουρα. Δεν μπορεί να γίνει αξιολόγηση πότε θα επανέλθουν τα μαθητές στους κανονικούς ρυθμούς στο σχολείο. Είμαστε σε συνεργασία με την πρωτοβάθμια για να πάρθουν και με τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευση για να πάρθουν αποφάσεις, όπως και με τον Αντιπρίτανη του Πανεπιστημίου, τον κύριο Μπούρα, για να δούμε πώς θα συνεχίσει το έργο, πότε θα ολοκληρωθεί και πώς θα γίνει και η αποκατάσταση στις ζημιές που έχει υποστεί το κτίριο από μέσα. Γιατί φτιάχνεται η ταράτσα, μονώνεται η ταράτσα του σχολείου, αλλά πια το κτίριο έχει και ζημιές εσωτερικά αρκετές. Χρειάζονται βάψιμο εντάξεις, υπάρχει μούχλα σε αρκετά σημεία μέσα στο κτίριο, υπάρχουν οξυδώσεις σε φωτιστικά,
και άλλα πολλά για να μην σας κουράζω. Πιστεύω ότι σε καλή συνεργασία όλων των φορέων που εμπλέκονται με το σχολείο, γιατί πρέπει να σας θυμίσω ότι το σχολείο το δικό μας έχει ένα ιδιότυπο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Δεν ανήκουμε στο Δήμο, είναι το μοναδικό σχολείο της πόλης. Που ανήκει στο Πανεπιστήμιο. Επομένως, ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να συνδράμει με τις υπηρεσίες του στο σχολείο, γιατί δεν είναι ιδιοκτήτης, είναι το Πανεπιστήμιο. Και επειδή είπατε και... Αυτό το θέμα είναι χρόνιο και πρέπει να βρεθεί επιτέλους μία λύση με καλή πίστη από όλες τις πλευρές, έτσι ώστε να βοηθήσουν το σχολείο, τους γονείς, τα παιδιά μας, να μην έχουμε στο μέλλον τέτοιου είδους προβλήματα όπως έχουμε τα δύο τελευταία χρόνια. Κύριε γιατρά, επειδή το θέμα αυτό, το πρόβλημα αυτό έχει προκύψει τα δύο τελευταία χρόνια, εσείς βλέπετε ολιγορία από την πλευρά του Πανεπιστημίου για την επισκευή αυτών των ζημιών? Εμείς, ή δεν υπήρχαν χρήματα? Τι συμβαίνει? Έχουμε μια συνεργασία, ειδικά με τον κύριο Μπούρα, πάρα πολύ καλή. Έχουν τεθεί κάποια θέματα στο τραπέζι. Μας έχει εξηγήσει ποια είναι η θέση του Πανεπιστημίου στο θέμα της χρηματοδότησης, ότι δεν χρηματοδοτείται το Πανεπιστήμιο για το σχολείο και θα ήθελε το σχολείο σαν κτίριο να περάσει στο Δήμο. Στο Δήμο. Πέρυσι στη σύσκεψη που είχε γίνει πάλι τέτοια εποχή περίπου στο χώρο του Πανεπιστημίου και είχε έρθει και ο Περιφερειακός Διευθυντής της Εκπαίδευσης και από το Δήμο νομίζω ήταν εκπρόσωπος, τέθηκε το θέμα. Πιστεύω ότι είναι θέμα συνεννόησης του Πανεπιστημίου με τον Δήμο, να βρεθεί η φόρμουλα που το κτίριο θα περάσει στην ιδιοκτησία του Δήμου, έτσι ώστε να μπορεί ο Δήμος να συνδράμει και στο δικό μας σχολείο. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο Δήμος έχει τις υπηρεσίες και τις εργολαβίες για να, να προχωράει στις επισκευές, βεβαίως. Τόσο πολύ τα χρειαζόμαστε. Εν αναμονή των εξελίξεων, λοιπόν, κύριε γιατρά, και βέβαια είναι ακόμη ένα θέμα και να το αναφέρουμε πολύ σύντομα, αφού θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Αλλάζει το καθεστώς για το πειραματικό σχολείο? Δεν σας άκουσα, αν... Ακόμη σε ένα θέμα, λέω, αλλάζει το καθεστώς για το πειραματικό σχολείο? Ένα άλλο σημαντικό θέμα που μας απασχολεί εξίσου είναι ότι εχθές το βράδυ ανακοινώθηκε το νέο νομοσχέδιο, το πολυνομοσχέδιο για την παιδεία, που αφορά και ρυθμίζει και τα θέματα των πειραματικών και πρότυπων σχολείων της Ελλάδος. Μέσα στα πολλά που αλλάζουν, το πιο σημαντικό για την καθημερινότητα των παιδιών μας και των οικογενειών που έχουν τα παιδιά τους σε αυτό το σχολείο, είναι ότι σταματάει τη διασύνδεση του δημοτικού με το γυμνάσιο και το λύκειο. Τα παιδιά μας που πάνε στο δημοτικό, στο πειραματικό δημοτικό του Πανεπιστημίου, εγγράφονται αυτοδίκαια και στο γυμνάσιο και στο λύκειο. Ναι. Αυτή η σύνδεση υπάρχει ιστορικά από το 1972 και έρχεται τώρα το νέο νομοσχέδιο που διατηρεί τη σύνδεση αυτή για τα άλλα δύο ιστορικά πειραματικά του Πανεπιστημίου και εξαιρεί της Πάτρας. Και καταργεί της Πάτρας. Εμείς ήδη έχουμε ενημερώσει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ριζούλη και την κυρία Αναγνωστοπούλου, για αυτή την εξέλιξη δεν την έχουμε ενημερώσει γιατί ήταν στο εξωτερικό. Έχουμε μιλήσει από το Σάββατο. Μας είπε αύριο που θα γυρίσει θα ασχοληθεί με το θέμα. Τονίζουμε σε όλους τους τόνους ότι δεν είναι δυνατόν να περάσει αυτό το πράγμα. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά σήμερα στη σύσκεψη που είχαμε στο Υπουργείο, γιατί τώρα γυρνάμε από τη σύσκεψη που έγινε στο Υπουργείο Παιδείας για αυτό το θέμα και ήμασταν παρόντες μέσα στη σύσκεψη με την αντιπρόεδρο του Συλλόγου, πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα, λέγοντας ότι ιστορικά πειραματικά είναι μόνο τα δύο και δεν είναι και το τρίτο και που έτσι ορίζεται. Είναι τα δύο ιστορικά πειραματικά σχολεία της Ελλάδος. Εν αναμονή των εξελίξεων, λοιπόν, και για τα δύο θέματα, πλημμύρα προβλημάτων θα μπορούσαμε να πούμε για το πειραματικό σχολείο του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Να σε ευχαριστήσω, κύριε γιατρά, για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά, λοιπόν, για το πειραματικό σχολείο, και να μείνουμε στην περιοχή του Ρίου, να μην κατεδαφιστεί ο σταθμός του τρένου
στο Ρίο, αλλά και να μην κοπούν δέντρα λόγω των εργασιών για τη διέλευση του νέου υπερσύγχρονου τρένου, ζητούν οι κάτοικοι της περιοχής. Στο θέμα αναφερθήκαμε και χθες, να θυμίσουμε ότι πρόκειται για ένα ιστορικό κτίριο, αυτό τονίζουν οι κάτοικοι, και παράλληλα ζητούν να γίνουν όλες οι απαραίτητες αλλαγές για την προστασία των υπεραιωνόβιων δέντρων. Ζητούν να μην κατεδαφιστεί ο σταθμός του τρένου στο Ρίο, όπως επίσης να μην κοπούν δέντρα που βρίσκονται στη διαδρομή από όπου έχει σχεδιαστεί να περάσει το σύγχρονο τρένο. Το κτίριο που βλέπετε γύρω σας, μαζί με τη συστάδα των δέντρων, υπεραιωνόβιων πλατάνων, αποτελεί σήμα κατά τεθέν του Ρίου. Είναι ένα σημείο αναφοράς. Είναι αρχιτεκτονική κληρονομιά μας. Και τώρα τελευταία υπήρξαν πληροφορίες ότι η εταιρεία έχει πρόβλημα με τα θεμέλια του κτιρίου. Έσκαψε, είδε που βρίσκουν τα θεμέλια, εκπονεί λύσεις με τοιχείο αντιστήριξης, εξέφρασε το προβληματισμό της ότι θα κοστίσει πάρα πολύ, αλλά περισσότερο θα κοστίσει η απώλεια αυτού του χώρου, που για το Ρίον είναι σημείο αναφοράς. Είναι στις μνήμες τις συλλογικές, της πολιτιστικής ως κληρονομιάς και της αρχιτεκτονικής ως κληρονομιάς. Σαν Ριώτες δεν θα αφήσουμε όσο μπορούμε στα πλαίσια του διαδικτύου μας το κτίριο αυτό και να κοπεί και οποιοδήποτε δέντρο. Είναι απαράδεκτο ένα ιστορικό κτίριο, αιωνόβια δέντρα, να τα γκρεμίζουν και να μην ξέρει κανείς, γιατί δεν ήξερε κανείς που είναι και τα όρια. Έτσι, ξαφνικά βρίσκεται αυτό. Το έργο όμως βρίσκεται σε εξέλιξη. Μπορεί να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, πολύ εύκολα νομίζω, γιατί δεν έχει προχωρήσει αρκετά το έργο να πει κανείς ότι δεν γίνεται. Γίνεται. Αρχίζει να υπάρχει θέληση και πρέπει να πιεστούν η εταιρεία. Θα πρέπει να το σκεφτούν πάρα πολύ σοβαρά, διότι το κτίσμα αυτό είναι σημείο αναφοράς για μας τους Ριώτες. Χρόνια τώρα το θεωρούμε δικό μας, το θεωρούμε κτίσμα μας και οι αναφορές μας είναι πού θα πάω στο σταθμό. Οι κάτοικοι ζητούν να εξεταστούν οι τεχνικές λύσεις που μπορούν να υπάρξουν και να αποφευθεί η κατεδάφιση του κτιρίου αλλά και η κοπή των δέντρων. Θέλουμε πάση θυσία να παραμείνουν, γιατί θέλουμε να υπάρχει δροσιά στο χωριό, να υπάρχουν τα αιώνια πλατάνια, τα αιωνόβια πλατάνια αυτά που βλέπουμε, και να είναι ο κόσμος ευχαριστημένος με την ανάπτυξη που έρχεται λόγω του τρένου, αλλά να μην πειραχτεί και το τοπίο. Με αυτή μας τη συνάντηση εδώ καλούμε τους φορείς της πόλης, όχι μόνο της περιοχής, να παρέμβουν έστω και αυτή τη στιγμή προκειμένου να περισσώσουν παραδοσιακά κτίρια όπως είναι το κτίριο του σταθμού εδώ και τα δέντρα που βρίσκονται στην περιοχή. Εκτός αυτού θα πρέπει ο Δήμος Πατρέων και η Περιφέρεια, αν το θέλετε, γιατί είναι συγκοινωνούν τα δοχεία στην διοίκηση της περιοχής μας, να παρέμουν έστω και αυτή τη στιγμή, γιατί μέχρι τώρα δεν έκαναν παρεμβάσεις ουσιαστικές σε ό,τι αφορά τη διέλευση του τρένου από το Ρίο μέχρι τη Ροδινή. Έχουμε κάνει επαφές και με τον κύριο Βούρδα, τον Γενικό Γραμματέα, και τον κύριο Τσατσορό, και ετοιμάζουμε να κάνουμε μια εκδήλωση τις 17 του μηνός στις 6 ώρα στα Γραφεία του Περιβάλλοντος, προκειμένου, και μάλιστα μας έχουν υποσχεθεί ότι θα έρθουν και περιμένουν και τις απαντήσεις για θετικά, για να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι θα γίνει αυτή η εκδήλωση και θα παρευρίσκονται ο κύριος Βούρτας και ο κύριος Τσοτσορός. Και εκεί θα ενημερώσουμε τον κόσμο για το τι πρόκειται να γίνει σε αυτό εδώ το μέρος και κυρίως για τη γραμμή από το Ρίο προς την Πάτρα. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα και θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι, εν πάση περιπτώσει, να μας ενημερώσουν τι βλέπουν και πού πάει το θέμα. Εμείς σε αυτή τη συνάντηση θα προσπαθήσουμε, και αφού ενημερώσαμε τον κύριο Τσαπικούνη, ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα πλατάνια, να κάνοντας λίγο αριστερότερα τη γραμμή. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα, κυρίες και κύριοι, στην Κωνσταντίνα Παλαιολόγου, καθώς έχουμε ισόβια Κωνσταντίνα για τον ληστή που σκότωσε τον πυροσβέστη Χρήστο Μαντά. Έφη, όλα έγιναν στις 30 Απριλίου του 2011, μεσημέρι, όταν ο Χρήστος Μαντάς, ο πυροσβέστης από τον Άγιο Ιωάννη Πράτσικα, είχε πάει σε σούπερ μάρκετ της Ελευθερίου Βενιζέλου για να ψωνίσει. Διέχοντας βγει από το σούπερ μάρκετ, άκουσε αναστάτωση, βαβούρα, και κοιτώντας είδε δύο άτομα τα οποία με όπλα έβγαιναν εκείνη την ώρα από το σούπερ μάρκετ, έχοντας, όπως αποδείχθηκε μετά, αφαιρέσει περίπου 3.000 ευρώ. Πήρε ένα ρόπαλο από το πόρπαγκά του αυτοκινήτου και προσπάθησε να τους ακινητοποιήσει, σταματώντας τον έναν.
Ο άλλος όμως όπλησε το περίστροφο και τον πυροβόλησε 4 φορές, με αποτέλεσμα ο άτυχος πυροσβέστης να μην μπορέσει να ανταπεξέλθει στα βαρύτερα τραύματά του και να χάσει τη ζωή του λίγη ώρα αργότερα στο νοσοκομείο. Εκδικάστηκε λοιπόν η υπόθεση στο πενταμελές εφετείο της Πάτρας, όπου στον φυσικό αυτούργο επευλήθησαν τα ισόβια, κανένα ελαφρυντικό για κανέναν από τους δύο, ενώ στον δεύτερο δράστη, που ήταν κατηγορούμενος για συνέργεια, επευλήθησαν 18 χρόνια και 8 μήνες για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, αλλά και σε 2 ληστείες. Το περίεργο τώρα της όλης υπόθεσης, Έφη, είναι ότι ο φυσικός αυτούργος που είχε φυλακιστεί, δραπέτευσε και από εκείνη την ώρα είναι καταζητούμενος, δηλαδή θα εκτίσει την ποινή του μόνο εφόσον συλληφθεί, ενώ ο συνεργός του είχε προφυλακιστεί, με απόφαση όμως Συμβουλίου Πλημελιωδικών αφέθηκε ελεύθερος μετά από ένα διάστημα και απελάθηκε. Οπότε κανείς από τους δύο αυτή τη στιγμή δεν βρίσκεται πίσω από τα κάγκελα για να εκτίσει την ποινή για την δολοφονική αυτή επίθεση το 2011. Κωνσταντίνα, θα τα πούμε και στη συνέχεια του δελτίου μας. Αλλάζουμε θέμα. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα αναβάθμισης της πρώην 111. Με προϋπολογισμό 7 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το οδικό δίκτυο μήκους περίπου 125 χιλιόμετρων από την έξοδο της μικρής περιμετρικής Πάτρας στην πλατεία Μαρούδα έως το όριο των περιφερειακών νοτήτων Αχαΐας και Αρκαδίας. Σε πλήρη εξέλιξη τα έργα που εκτελούνται στην πρώην 111 και άλλα έργα που πραγματοποιούνται στην περιοχή με γνώμονα την άρση της επικινδυνότητας και της ασφαλής μετακινήσης. Στόχος η ενίσχυση της οδικής ασφάλειας, ένα δρόμο που χρησιμοποιείται κατά κόρον και συνδέει τα ορεινά της Αχαΐας και της Ηλίας. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 7 εκατομμυρίων ευρώ. Αφορά το οδικό δίκτυο μήκους περίπου 125 χιλιόμετρων από την έξοδο της μικρής περιμετρικής της Πάτρας έως το όριο των περιφερειακών ενωτήτων Αχαΐας και Αρκαδίας. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόγραμμα όσον αφορά το κομμάτι της 111. Έχουμε μια ανοιχτή εργολαβία 7 εκατομμυρίων ευρώ. Ολοκληρώνεται αυτή. Απομένουν κάποια συγκεκριμένα χιλιόμετρα αλλά και η ηλεκτροδότηση συγκεκριμένων κόμβων στην περιοχή. Είναι περίπου 7 κόμβοι στην 111 όπου θα ηλεκτροδοτηθούν και ταυτόχρονα θα υπάρχουν ασφαλτοτάπητες. Ήδη έχει ξεκινήσει και μπαίνει νέος ασφαλτοτάπητας σε πολλά κομμάτια της 111, αλλά θα υπάρξει και επιπλέον άλλα 5 χιλιόμετρα σε συγκεκριμένα κομμάτια που θα ασφαλτοστρωθούν. Και η διαγράμμιση και όλα τα συναφή που χρειάζονται σε σχέση με την ασφαλή, έτσι, το να είναι ασφαλής ο δρόμος, χρειάζονται συγκεκριμένες δράσεις και νομίζω ότι αυτή η εργολαβία μας δίνει δυνατότητα. Οι εργασίες που εκτελούνται αποσκοπούν στην αποκατάσταση φθορών βλαβών της Εθνικής Οδού για την επαναφορά της στην αρχική κατάσταση. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και άλλη νέα εργολαβία που θα είναι σε δημοπράτηση, πάλι για την 111, που και αυτή περίπου είναι 4 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε ο στόχος είναι να κάνουμε όσο πιο ασφαλή το δρόμο της 111. Είναι ο δρόμος Αθηνών Τρυπόλος και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικός είναι για την ορεινή Αχαΐα και Ηλία. Στο πόδι συνεχίζουν να βρίσκονται οι κάτοικοι της οδού Κανακάρη. Δηλώνουν ότι ο Δήμαρχος σκεπάζει το πρόβλημα κάτω από το χαλί, στην Κωνσταντίνα Παλαιολόγου. Και πάλι, Κωνσταντίνα. Έφη, είναι πολλά τα αναπάντητα ερωτήματα που έχουν οι κάτοικοι και μιλάμε για μια πολύ μεγάλη περιοχή της Κανακάρη, της Κορίνθου, της Αγίας Σοφίας, της Κωνσταντινουπόλεως και της Μεζόνος, καθώς είναι 5 συνολικά οι δρόμοι που θα έχουμε κυκλοφοριακές αλλαγές. Αφού λοιπόν κατηγορούν τη Δημοτική Αρχή ότι μεταφέρει την αντιδρόμηση για το καλοκαίρι, επισημαίνουν όλα τα ερωτήματα που έχουν θέσει και για τα οποία δεν έχουν πάρει απάντηση. Αν έχει παραδοθεί το έργο, επίσημα ρωτούν οι κάτοικοι, και αν έχει παραδοθεί, ποιες είναι οι παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, ποια είναι τα συμπληρωματικά έργα για κατολιστήσεις και πλημμύρες, τι γίνεται με το πλάτος των πεζοδρομίων, ποιες είναι οι προδιαγραφές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ποια είναι τα μέτρα ασφάλειας για τους μαθητές των σχολείων που βρίσκονται στη διασταύρωση με τη μίνι περιμετρική, αν έχει επικαιροποιηθεί η μελέτη, αν ναι, πότε παρουσιάστηκε για τα κυκλοφοριακά μέτρα, πότε δημοσιοποιήθηκε, ποια στοιχεία περιλαμβάνει. Για όλα αυτά και πολλά άλλα ερωτήματα, οι κάτοικοι, Έφη, ακόμα δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Και να θυμίσουμε, Κωνσταντίνα, ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε και το και γραπτά ως την απάντηση από την αποκεντρωμένη που εξηγούσε στους κατοίκους ότι δεν έχει κατατεθεί καμία μελέτη, κανένα αίτημα από τον Δήμο στην υπηρεσία για την αντιδρόμηση
της Οδού Κανακάρη. Γι' αυτό και συνεχίζουν έφυγοι κάτοικοι να καταγγέλουν. Μάλιστα, υποστηρίζουν ότι η Δημοτική Αρχή επιρρύπτει σε αυτούς την ευθύνη, λέγοντας ότι με τις προσφυγές και τις ενστάσεις τους καθυστερούν το έργο, συμπληρώνοντας μάλιστα ότι ποια είναι η λύση, λέει, που έχει λάβει η Δημοτική Αρχή για το τι θα γίνει με τα οχήματά τους, πού θα παρκάρουν οι μόνιμοι κάτοικοι των περιοχών αυτών τα οχήματά τους. Παράλληλα, τονίζουν ότι τι θα γίνει με τα αστικά λεωφορεία, από ποια σημεία θα περνούν, πού θα μπουν οι στάσεις. Για όλα αυτά, δεν έχουν λάβει απαντήσεις, παρά μόνο βλέπουν ότι συνεχίζεται το έργο με την τοποθέτηση καινούριων φωτεινών σηματοδοτών για τις αντιδρομήσεις. Έχει, όπως είπαμε, μεταφερθεί η αντιδρόμηση για μετά τις εκλογές, αλλά οι κάτοικοι αυτή τη στιγμή παραμένουν στον αέρα και ζητούν από απαντήσεις. Τους υποψηφίους όλων των δημοτικών παρατάξεων να πάρουν θέση επίσημα και να δώσουν τη δική τους στάση για το τι θα κάνουν αν αυτοί εκλεγούν στο νέο Δημοτικό Συμβούλιο ή θα είναι νέα Δημοτική Αρχή. Τι θα γίνει λοιπόν με τις αντιδρομήσεις και το δικό τους μέλλον και τη δική τους διαβίωση. Να σε ευχαριστήσω, Κωνσταντίνα, και να συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των συζητήσεων μεταξύ Βρετανικών αρχών των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Πάτρας και του Υπουργείου Παιδείας σε σχέση με την συγχώνευση. Το όχι τη συγκλήτη του Πανεπιστημίου της Πάτρας δεν αναιρεί τα σχέδια περί συγχώνευσης. Την ίδια ώρα ανακοινώθηκε η ίδρυση και λειτουργία τριών νέων σχολών, νομικής, γεωπονικής σχολής και σχολής επιστημών αποκατάστασης υγείας στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Παράλληλα, καταργείται το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που έχει έδρα την Πάτρα. Συζητάμε το θέμα αυτό. Έχουμε σήμερα στο στούντιο 2 της τηλεόρασης του ΜΠΕΣ τον πρώην πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Γιώργο Παναγιωτάκη. Κύριε πρίτανη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Πριν ξεκινήσουμε να κάνω σαφές. Να καλησπέρισω και τον Παναγιώτη Ριγόπουλο. Καλησπέρα. Και σας ακούμε. Εδώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να κάνω σαφές ότι δεν είμαι μέλος της συγκλήτου, ούτε κάποιου θεσμικού οργάνου την περίοδο αυτή. Απλώς θεωρώ, ως απλό μέλος της Ακαδημικής Κοινότητας, θεωρώ υποχρέωσή μου να ενημερώνω και να ενημερώνουμε τακτικά την τοπική κοινωνία. Και βέβαια και με την ιδιότητά σας ως πρώην πρίτανης που γνωρίζετε πολύ καλά το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Και με αυτή την ιδιότητα μιλάτε. Λοιπόν, τι συμβαίνει, δεν έχουμε καταλάβει, κύριε Παναγιωτάκη, τι συμβαίνει, τι αλλάζει με την συγχώνευση, τι αλλάζει με την λειτουργία τριών νέων σχολών στο Πανεπιστήμιο. Καταρχήν να πούμε ότι την περίοδο αυτή, τους τελευταίους μήνες δηλαδή, παρακολουθούμε πανελλαδικά την υλοποίηση σχεδίων του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργού, του κ. Γαβρόγλου ειδικότερα, που αφορούν τη συνέργεια, τη συνένωση, τη συνεργασία, όπως θέλετε πείτε το, των ΤΕΙ με τα πανεπιστήμια της χώρας. Στα πλαίσια αυτά λοιπόν, ο λεγόμενος χάρτης των ΤΕΙ εξαφανίζεται και στη θέση του εμφανίζονται νέα πανεπιστήμια ή δυναμώνουν τα παλιά. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά, το λέω γιατί είναι καλό να κάνουμε μια μικρή αναφορά στο παρελθόν. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που Υπουργείο Παιδείας υλοποιεί με τον δικό του τρόπο τα σχέδιά του στην ανώτατη εκπαίδευση. Να θυμίσω ότι και το λεγόμενο και ο λεγόμενος νόμος Διαμαντοπούλου ή αργότερα νόμος Σαρβανιτόπουλου επιβλήθηκε και υλοποιήθηκε βέβαια στα πανεπιστήμια παρά την αντίθετη άποψη και τη Συνόδου των Πριτάνιων και των Πανεπιστημίων και βέβαια να θυμίσω και την υλοποίηση του σχεδίου Αθηνά επί του Υπουργού του κ. Σαρβανιτόπουλου που χωρίς να ρωτηθούμε πήραμε τμήματα εκτός της πόλης των Πατρών και μάλιστα υπήρξε και πρόταση, να θυμίσω τότε στους συμπολίτες μας, για αλλαγή της ονομασίας του Πανεπιστημίου Πατρών που, αν θυμάστε, δώσαμε αγώνα και προσωπικά για να μην γίνει μια τέτοια αλλαγή. Απλώς το λέω για να πω ότι δεν είναι η πρώτη φορά που το Πανεπιστήμιο δέχεται αλλαγές για τις οποίες δεν είναι σύμφωνο.
Για να έρθουμε τώρα στο θέμα των ημερών. Στην Πάτρα είχαμε... Πριν πάτε σε αυτό το θέμα, πριν μπούμε σε αυτό το θέμα, κύριε Παναγιωτάκη, οι αλλαγές που έγιναν πριν και με το σχέδιο Αθηνά και με τις αλλαγές στα ΤΕΗ, τελικά είναι προς όφελος της εκπαιδευτικής διαδικασίας και των σπουδαστών ή εκ του αποτελέσματος αποδείχτηκε ότι έγιναν κάποιες αλλαγές για να γίνουν κάποιες αλλαγές. Καταρχήν είναι πολύ νωρίς για να πούμε όσον αφορά την τελευταία αυτή αλλαγή αν είναι προς όφελος των σπουδαστών. Απλώς υπάρχουν θεμελιώδη ερωτήματα, ερωτηματικά αν θέλετε, φόβοι αν θέλετε, όσον αφορά την επιτυχή, αν θέλετε, υλοποίηση του όλου αυτού προγράμματος. Τα ερωτηματικά που υπάρχουν είναι πρώτον ότι εξαφανίζεται η λεγόμενη τεχνολογική εκπαίδευση, τουλάχιστον με τη μορφή που την ξέραμε, και επίσης ότι σε πολλές των περιπτώσεων γίνονται αλλαγές οι οποίες δεν έχουν ζυμωθεί στο χρόνο, κάτι που φυσικά αντικειμενικά κρύβει κινδύνους. Είναι χαρακτηριστικό ότι η σύγκλητος του Πανεπιστημίου μας ζητήθηκε να αποφασίσει για ένα σχέδιο νόμου, το οποίο πριν μερικές μέρες δόθηκε στη δημοσιότητα. Αυτά όλα καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν φόβους και ερωτήματα όσον αφορά την επιτυχή υλοποίησή τους. Σε κάθε περίπτωση βέβαια είναι καλό να θυμόμαστε ότι η Βουλή είναι πάνω από τα πανεπιστήμια, επομένως εάν νομοθετήσει κάτι προφανώς ισχύει. Το λέω γιατί είναι αυτονόητο ότι υπάρχει αυτοτέλεια των πανεπιστημίων, αλλά πρώτον η Βουλή είναι πάνω από τα πανεπιστήμια και δεύτερον αυτά περί αυτοτέλειας καταλαβαίνετε ότι εμείς οι πανεπιστημιακοί τα βλέπουμε με πολύ αν θέλετε επιφύλαξη, καθώς η αυτοτέλεια υπάρχει στον νόμο, τη λέμε, αλλά στην πράξη δεν τηρείται. Και θα πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί είναι καλό να το ακούσει όλη η κοινωνία της Πάτρας και της Αχαΐας, ότι ακόμα και ο αριθμός των εισακτέων δεν αντιστοιχεί στους αριθμούς που ζητούν τα πανεπιστήμια. Με δύο λόγια, ακούτε αυτό το πιο απλό πράγμα, δεν γίνεται σεβαστό χρόνια τώρα από το εκάστοτε Υπουργείο Παιδείας. Εγώ πάντως νομίζω ότι είναι σαφές ότι όλος αυτός ο μετασχηματισμός, όλος αυτός ο σχεδιασμός γίνεται στο πόδι και εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Νομίζω ότι αντί να λύνονται τα προβλήματα των πανεπιστημίων, προστίθονται νέα βαρύδια. Και δεν ξέρω κατά πόσο αυτός ο μετασχηματισμός έγινε με ακαδημαϊκά κριτήρια. Και θα φέρω ένα παράδειγμα, ότι μίλησε ο κύριος Παναγιωτάκης για το θέμα των ΤΕΗ. Και πραγματικά εκεί έχουμε θέμα, διότι η απουσία ουσιαστικά των ΤΕΗ υποβάθμισή του τα προηγούμενα χρόνια έχει οδηγήσει την Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat, να είναι η πρώτη σε πτυχιούχους ΑΕΗ σε ολόκληρη την Ευρώπη. Που στη συνέχεια ήδη αυτοί οι πτυχιούχοι απασχολούνται σε δουλειές, εργασίες κατώτερες των προσόντων τους. Καταλαβαίνετε τι συνέπειες δημιουργεί όλο αυτό. Από την άλλη, έχουμε πολυάριθμα νέα τμήματα, τα οποία υπόσχεται η κυβέρνηση να τα ενισχύσει με οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους. Πώς θα γίνει αυτό, όταν ήδη έχουμε πανεπιστημιακά ιδρύματα τα οποία σε πολλές πόλεις, σε πολλές περιπτώσεις ή πολυλειτουργούν ή δυσλειτουργούν. Ρωτάω λοιπόν, κύριε Παναγιωτάκη, πιστεύετε ότι όλος αυτός ο σχεδιασμός υποκρύπτει ίσως μια πολιτική σκοπιμότητα πίσω του, έγινε με ακαδημαϊκά κριτήρια, έγινε στην κατεύθυνση αναβάθμισης της ακαδημαϊκής κοινότητας και της παρεχόμενης ανώτατης εκπαίδευσης και γνώσης στους φοιτητές? Και να συμπληρώσω, κύριε Παναγιωτάκη, στην ερώτηση του Παναγιώτη, το Πανεπιστήμιο της Πάτρας αυτή τη στιγμή μπορεί να αντέξει 3 νέα τμήματα? Κοιτάξτε, 3 νέες σχολές. Καταρχήν είναι προφανές ότι αυτοί που προωθούν αυτή τη μεταρρύθμιση πιστεύουν σε αυτού τουλάχιστον φαίνεται να δείχνουν. Και θέλω να πιστεύω ότι τουλάχιστον τα μέλη της ακαδημαϊκής ενότητας που συμμετείχαν στις συζητήσεις, ανοίγω παρένθεση να πω ότι είναι καταξιωμένα μέλη, που μερικοί από τους οποίους έχουν θητεύσει σε θέσεις πρίτανη, αντιπρίτανη κλπ. Επομένως, είναι άνθρωποι που έχουν αποδείξει ότι αγαπούν το Πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ λοιπόν να πιστέψω για αυτούς ότι υπέκρυπταν δεύτερες σκέψεις. Όχι, δεν το βάζουμε σε αυτή τη βάση. Είναι προφανές ότι δεν εννοείται αυτό. Απλώς θέλω να πω ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε
για παράδειγμα, το Υπουργείο τι σκέψεις έχει. Αυτό λοιπόν που έχω να πω είναι ότι το όλο συσταγωγικά πείραμα, βέβαια η λέξη πείραμα μόνο θετική δεν μπορεί να την πάρει κανείς, δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα οδηγήσει. Το σίγουρο είναι ότι το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει μεγάλη ανάγκη και χρηματοδότησης και ενίσχυσης των μελών του, και αναφέρομαι και στα ΜΕΛΕΔΕΠ και στο διοικητικό προσωπικό και στους ΔΥΠ και στα ΕΤΕΠ. Έχει λοιπόν μεγάλη ανάγκη ενίσχυσης. Ακόμη αυτό, και στα κτηριακά του θα πρέπει ακόμη να και έχει, στα κτηριακά. Κύριε Παναγιωτάκη. Επομένως, ακούγεται τουλάχιστον παράξενο να ιδρύονται νέα τμήματα που καταλαβαίνετε χρήζουν ακόμα μεγαλύτερης ανάγκης ενίσχυσης και σε επίπεδο λογοτεχνικής υποδομής και σε επίπεδο προσωπικού. Να το πω διαφορετικά, να δώσω ένα παράδειγμα. Λέτε να μην θέλουμε όλοι μια νέα σχολή και μάλιστα κορυφαία όπως είναι η νομική σχολή. Προφανώς γιατί θέλουμε. Απ' την άλλη όμως, όλοι φοβόμαστε μια σειρά από πράγματα. Καταρχήν, φαντάζομαι το ξέρετε ότι από όσο γνωρίζω δεν υπάρχει μια μελέτη βιωσιμότητας και σκοπιμότητας για την νομική σχολή. Δεύτερον, η νομική σχολή θα χρειαστεί πολύ προσωπικό. Γιατί δεν υπάρχουν συγγενή τμήματα που να υποστηρίξουν μια τέτοια σχολή. Που σημαίνει, αν δοθούν 100 θέσεις στο πανεπιστήμιο μας, δεν θα πάνε στα παλιά τμήματα. Θα πάνε κατά κύριο λόγο στα νέα τμήματα που πρέπει να δημιουργηθούν. Όλα αυτά δημιουργούν ανησυχία, δημιουργούν φόβο, δημιουργούν άγχος. Και γι' αυτό το λόγο, παρά το ότι σε πρώτο επίπεδο οποιαδήποτε δυνάμωση των Πανεπιστημίων Πατρών μόνο θετικά αντιμετωπίζεται, παρόλα αυτά υπάρχει αυτό το άγχος σε όλα, τολμώ να πω σε όλα ή σχεδόν σε όλα τα ακαδημαϊκά μέλη του Πανεπιστημίου. Πάντως υπάρχει ο φόβος, κύριε Παγιωτάκη, όταν ενδυναμώνονται κάποια πανεπιστήμια με νέες σχολές, να αποδυναμώνονται άλλα πανεπιστήμια που κατήχαν αυτές τις σχολές. Το θέμα όμως είναι, Παναγιώτη, ότι αυτό σημαίνει αυτό είναι ένα και παράλληλο για τις τοπικές κοινωνίες, έτσι. Αυτό είναι ένα παράλληλο πρόβλημα που σε σχέση τουλάχιστον με την Κομοτηνή το έχουμε ήδη βιώσει. Έτσι, και μιλάμε για μια περιοχή που έχει ευαίσθητο και εθνικό χαρακτήρα και καταλαβαίνουμε όλοι τους λόγους. Αλλά ας φύγουμε όμως από την νομική σχολή αυτή καθεαυτή. Θέλω να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι αυτή τη στιγμή εξυπηρετεί κάτι η κατάργηση, η συγχώνευση, η αφομοίωση, η απορρόφηση των ΤΕΗ. Τα ΤΕΗ, αλήθεια είναι ότι είχαν υποβαθμιστεί. Δεν πρέπει να έχουν ένα ρόλο, ένα διακριτό ρόλο τα ΤΕΗ ως μια διέξοδο τεχνολογικής εκπαίδευσης για τους νέους. Δηλαδή όλοι θα βγουν πτυχιούχοι ΑΕΗ. Τι θα εξυπηρετήσει αυτό? Κοιτάξτε, βέβαια να πούμε ότι υπάρχουν κράτη, υπάρχουν χώρες στα οποία τα ΤΕΗ έχουν γίνει ανώτατα ιδρύματα, καλά ανώτατα ήταν και εδώ, έχουν γίνει πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επομένως, το θέμα της κατάργησης του ΤΕΗ δεν είναι από μόνο του δεν είναι, αν θέλετε, αρνητικό. Αρνητικό είναι τι συνοδεύει ένα τέτοιο μεγάλο βήμα, αν συνοδεύεται δηλαδή από ενίσχυση των νέων τμήματων που ιδρύονται, αν γίνεται ένας, αν θέλετε, συσταγωγικά νέος ξεκάθαρος χάρτης της ανώτατης εκπαίδευσης. Για όλα αυτά υπάρχουν ερωτηματικά, τα οποία, αν θέλετε, γίνονται πιο ισχυρά λόγω της έλλειψης χρόνου για να ζυμωθούν όλα αυτά τα ερωτήματα και ζητήματα. Ένα πρακτικό ζήτημα θα βάλω. Υπάρχουν τμήματα των ΤΕΗ, τα οποία με το ζόρι συγκεντρώνουν 20 εισακτέους. Αυτά θα αναβαθμιστούν σε πανεπιστημιακά. Τι θα εξυπηρετήσει αυτό? Είναι δύσκολο να απαντήσει κανείς, ρε, γιατί. Γιατί υπάρχουν τμήματα που από τη στιγμή που θα γίνουν πανεπιστημιακά και μάλιστα θα αποκτήσουν ένα brand name σε εισαγωγικά, όπως είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών, που είναι ένα λαμπρό όνομα στον χώρο της ευρωπαϊκής, τρόπο να πω, ανωτάτης εκπαίδευσης. Καταλαβαίνετε ότι από μόνο το αυτό θα τα βοηθήσει στο να ανέβουν και όσον αφορά τη ζήτηση και όσον αφορά το βαθμό εισαγωγής. Υπάρχει ο κίνδυνος κατάργησης τμήματων? Θεωρητικά υπάρχει. Βέβαια, να πω κάτι, γιατί είναι καλό να λέμε και τα μένει και τα δε. Τα ΤΕΗ παραδοσιακά είχαν αδύναμα τμήματα. Είχαν όμως και ισχυρά τμήματα. Υπήρχαν μάλλον
τμήματα, τα ΤΕΙ, ενδεικτικά θα πω, το τμήματα στην Αθήνα, αλλά και στην Πάτρα, τα οποία ήταν ιδιαίτερα καλά, με ιδιαίτερα μεγάλη βάση εισαγωγής. Την ίδια στιγμή υπήρχαν τμήματα στα πανεπιστήμια, τολμώ να πω ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με πολύ χαμηλή βάση εισαγωγής, έως και κάτω από τη βάση. Το λέω αυτό γιατί, ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο να απολυτοποιούμε τα πάντα. Δηλαδή, το απόλυτο καλό, το απόλυτο κακό. Δεν είναι έτσι. Ωστόσο τώρα έχουμε μια δρομολόγηση μιας κατάστασης και θέλω να ρωτήσω, έχει υπάρξει μια συνολική επιστημονική μελέτη, έχει υπάρξει τεκμήριωση, έχει εξαντληθεί η συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό με τους αρμόδιους ακαδημαϊκούς και άλλους φορείς? Δηλαδή, νιώθετε ότι είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό το άλμα, να υπάρξει αυτή η αλλαγή? Έχει προηγηθεί ο κατάλληλος χρόνος, έχουν γίνει κατάλληλες ενέργειες έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι και να πούμε ότι ναι, έχουμε τα συμπεράσματα, έχουμε τις απαντήσεις, έχουμε προτάσεις και έχουμε καταλήξει σε κάποιες ασφαλείς και προτάσεις αλλά και σχέδιο. Υπάρχουν όλα αυτά? Νομίζω ότι ήμουν σαφής ότι στο βαθμό που γνωρίζω, και λέω στο βαθμό που γνωρίζω γιατί τουλάχιστον όσον αφορά την Πάτρα δεν είχα συμμετοχή στις διεργασίες που έχουν προηγηθεί, δεν φαίνεται να υπάρχει μια ολοκληρωμένη μελέτη. Αυτό φαίνεται και από κάτι άλλο, ότι η λεγόμενη αλλαγή εδώ του ΤΕΙ της Πάτρας έχει περάσει από διάφορες φάσεις. Δηλαδή, ήταν να δοθεί ολόκληρο στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Ήταν να δοθεί ένα μέρος στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, στο λεγόμενο ΕΑΠ. Τώρα το τρίτο, αν θέλετε, η τρίτη μορφή του σχεδίου είναι κάτι άλλο. Ένα μέρος πάει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και ένα μέρος στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Αν θέλετε τη γνώμη μου, ακόμα και αυτό εμένα δεν μου αρέσει, διότι θεωρώ λάθος το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να έχει ένα μεγάλο κομμάτι του και μάλιστα αργότερα μπορεί να έχει ένα από τα σειρά του κομμάτια, τμήματα, στην πόλη των Πατρών. Απλώς αυτό το αναφέρω για να δείξω ότι το μη όριμον της πρότασης. Απ' την άλλη βέβαια, με κίνδυνο να σας κουράσω, σας λέω ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε σαν Πανεπιστήμιο. Άρα λοιπόν για μια φορά ακόμη θολό το τοπίο, κύριε Παναγιωτάκη, θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Ας ευχηθούμε να πάνε όλα καλά για την εκπαιδευτική διαδικασία και για τους φοιτητές που αγωνίζονται μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Και τις οικογένειές τους που πληρώνουν και πρέπει να ξέρουν τι θα συμβεί με τα παιδιά τους και τι μέλλον θα έχουν. Αν μου επιτρέπετε ένα μικρό σχόλιο. Πολύ σύντομα για να κλείσουμε. Να πω ότι αυτό που είναι σημαντικό και το έχουν επισημάνει πάρα πολλοί συνάδελφοι στο Πανεπιστήμιο είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να σεβαστούμε και να κρατήσουμε όρθια τα θεσμικά όργανα του Πανεπιστημίου και το ρόλο τους και να πραγματικά να μην υπάρχουν εντάσεις μέσα στο Πανεπιστήμιο με αφορμή αυτή τη μεγάλη αλλαγή. Να σε ευχαριστήσουμε κύριε Παναγιωτάκη για την παρουσία σας εδώ. Καλό βράδυ. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές. Ήταν το θέμα ημερίδας που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Πάτρα. Το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι από 6 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ κατά τη διάρκεια των ομιλιών τονίστηκαν τα μεγάλα λάθη σε εθνικό επίπεδο που κρατούν πίσω την χώρα μας. Όλοι να στοχεύσουμε στην καλυτέρευση της αγροτικής μας παραγωγής και στη βελτίωση των προϊόντων μας. Αυτός είναι ο στόχος και να κρατήσουμε στην Ήπεθρο και στις αγροτικές περιοχές τον κόσμο μας με νέες καινοτόμες, αν θέλετε, με νέα καινοτόμα παραγωγή. Η Ελλάδα συνεχίζει να αναζητά την ανάπτυξη. Ο πρωτογενής τομέας μπορεί να φέρει την πολύ συζητημένη ανάπτυξη. Είναι ένα πρόγραμμα στοχευμένο που έχει να κάνει με την καινοτομία στην αγροτική παραγωγή. Όταν μιλάμε για καινοτομία, πάντα μιλάμε για μετατροπή μιας ιδέας σε εμπορεύσιμο προϊόν ή υπηρεσία. Νομίζω ότι έχουν κληθεί όλοι οι φορείς εδώ προκειμένου να ενημερωθούν, αλλά θα έχουμε και ανταλλαγή πρακτικών, καλών πρακτικών και εμπειριών σε σχέση με την καινοτομία στην αγροτική παραγωγή και θα δημιουργηθούν και συγκεκριμένα σχέδια δράσης για να κρατήσουμε στις αγροτικές περιοχές το δυναμικό μας, ώστε να προάγουμε αυτό που λέμε αγροτική παραγωγή μέσα από την καινοτομία. Είναι ένα στοχευμένο πρόγραμμα,
Περίπου όλο αυτό το πρόγραμμα που αφορά όλες τις χώρες ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Τι στρατηγικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές συζήτησαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε παρουσία εκπροσώπων από 6 χώρες. Για τις καλλιέργειες υποκάλυψη και την ανάπτυξή τους σε σχέση με την επιχειρηματικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι ένα από τα τραγικά λάθη, τα εθνικά λάθη που έχουν γίνει στη χώρα μας είναι ότι δεν αναπτύχθηκαν οι καλλιέργειες υποκάλυψη, καλλιέργειες υποκάλυψη εννοούμε θερμοκήπια, δικτυοκήπια. Διότι η κλιματική αλλαγή, η κατανάλωση νερού, γενικότερα όλα τα δεδομένα συνηγορούν στην εκρηκτική ανάπτυξη. Ο ίδιος ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων το συνιστά αυτό. Και αυτό φαίνεται δίπλα μας. Κύριε αγαπητοί μου, όταν ξεκίνησα την καριέρα μου, η Ελλάδα είχε 45.000 στρέμματα και τώρα έχει 50. Την ίδια περίοδο, όταν ξεκίνησα, η Τουρκία είχε 25 και τώρα έχει 700.000. Και το Φλεβάρι μήνα έρχονται κυπευτικά από τα Σκόπια, από τη Βουλγαρία και την Αλβανία. Γιατί δεν αναπτύξαμε τα θερμοκήπια όπως έπρεπε. Τραγικό. Έτσι λοιπόν προσπαθώ να πείσω εδώ με επιχειρήματα και με νούμερα. Γιατί πρέπει να γίνει, να αναπτυχθούν τα θερμοκήπια στην περιοχή. Φανταστείτε ότι έχει τα περισσότερα λαχανικά στη χώρα, τα έχει η περιοχή της Ηλίας. 103.000 στρέμματα μαζί με την Αχαΐα. Και όμως στα θερμοκήπια είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στοχεύουν στην βελτίωση των πολιτικών στήριξης των επιχειρηματιών μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και του προσδιορισμού ορθών πρακτικών, εφαρμόζοντας τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τα περιφερειακά σχέδια δράσης για την ενίσχυση της δημιουργίας καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε αγροτικές περιοχές, αλλά και την υποστήριξη των ήδη εγκατεστημένων, προκειμένου να εισαγάγουν την καινοτομία στην καθημερινή τους δραστηριότητα. Χαλαρώνουμε και οι επιχειρηματίες της Πάτρας πρωτοπορούν στο χώρο του καφέ. Παρά τα οξυμένα προβλήματα, συνεχίζουν να αναζητούν ιδέες για να κάνουν πιο ενδιαφέρουσα την καθημερινή ρουτίνα του καφέ. Περνάνε τον καφέ σε άλλο επίπεδο, σερβίροντας το αγαπημένο μας ρόφημα με εκτύπωση φωτογραφιών και μηνυμάτων. Πίνετε καφέ συντροφιά με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Πώς θα σας φαινόταν αν η φωτογραφία που μόλις τραβήξατε σας σερβιριστεί με τον καφέ σας και πιο συγκεκριμένα πάνω στον καφέ σας? Κερνάτε στέλνοντας όποιο μήνυμα θέλετε. Μπορείτε να δείτε εδώ την εκτύπωση. Ένα μήνυμα, μία φωτογραφία, ό,τι εσείς επιλέξετε πάνω στον καφέ. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος εκτύπωσε πάνω στον καφέ την κάρτα του και έκανε ανάρτηση στο Instagram και στο Facebook και την έχει βάλει στο προφίλ του. Ιδιοκτήτης καφέ στην Πάτρα θέλησε να αλλάξει την καθημερινότητα του καφέ και να τον κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον. Σκεφτήκαμε να κάνουμε πάλι κάτι διαφορετικό. Η εκτύπωση του καφέ ήταν ένα μακρινό όνειρο για πολλούς. Τελικά, μετά από πολύ ψάξιμο, βρήκαμε ότι μπορούμε να κάνουμε οτιδήποτε να εκτυπώσουμε πάνω στον καφέ σας. Είτε αυτό είναι ένα λόγο, είτε είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, ακόμη και μια φωτογραφία. Η διαδικασία είναι απλή και διαρκεί μόνο λίγα λεπτά. Ο κόσμος έχει φοβερή διάθεση. Όλους αρέσει, όλοι θέλουν να μας στείλουν κάποιο μήνυμα. Ήδη έχουμε ανοίξει μια σελίδα στο Messenger και μπορούν από εκεί να μας στείλουν τα μηνύματά τους και τα εκτυπώνουμε πάνω στον καφέ τους. Προσπαθώ με κάθε τρόπο και η επιχείρησή μου να είναι βιώσιμη και να γίνεται ακόμη καλύτερη. Η εκτύπωση γίνεται σε 8 δευτερόλεπτα. Είναι με χρώμα ζαχαροπλαστικής, βρόσιμο πιστοποιημένο, χωρίς κανένα πρόβλημα. Είναι τα χρώματα που χρησιμοποιούμε στα γλυκά. Και δεν είναι κάτι που εσείς χρεώνετε, δεν είναι το μήνυμα. Όχι, δεν το χρεώνουμε, γιατί μας αρέσει όλο αυτό το happening που υπάρχει. Τα μηνύματα για τον ξεχωριστό καφέ πέφτουν βροχή. Στέλνουν τον καφέ σε άλλον, έχουν γίνει και αυτά. Έρχονται και παίρνουν τον καφέ τους με το μήνυμα που θέλουν. Και εμείς, απ' την άλλη, αν δούμε ότι δεν το γνωρίζει κάποιος κτλ., παίζουμε εμείς μαζί του. Του γράφουμε εμείς κάτι. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ.